Σέντρα είχαμε το περασμένο Σάββατο στο πρωτάθλημα των ομάδων K15 της Super League με τον Όφι να φιλοξενεί τον Ατρόμητο στο Βαρδινογιάννιο αθλητικό κέντρο. Ο Όφι είχε αρχικά καλές στιγμές με τον Ριακιωτάκη για να ανοίξει το σκορ και τον Ατρόμητο να απαντά στις ευκαιρίες, να έχει δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ και τον τερματοφύλακα του Όφι και Τένογλου να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις. Στο 30 λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Σκούμπαφλο να κάνει το 0-1. Και στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Όφι έφτασε δύο φορές κοντά στην ισοφάριση. Με τα σου, τον Μολυμπάκη και Αντωνακάκη να μην βρίσκουν στόχο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Παναγιώτη Πετρά ανέβασε την απόδοσή της. Είχε μεγάλη ευκαιρία στο 42 με τον Αντωνακάκη και ισοφάρισε στο 55 με τον Ριακιωτάκη μετά από ενέργεια του Ασμαριανάκη και ασίστου Αντωνακάκη στον σκόρερ. Νωρίτερο και Τένοχλου είχε κάνει άλλη μια σημαντική επέμβαση. Από εκεί και πέρα έγινε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και κατέρωθεν φάσεις. Ο Όφι λίγο πριν το τέλος είχε δοκάρει σε σουτ του Σταύρε και στις καθυστερήσεις ο Ριακιωτάκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το τελικό 2-1 για την ομάδα του εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. Έτσι υπογράφτηκε το ιδανικό ξεκίνημα για την K15 του Όφι στο πρωτάθλημα απέναντι στον πολύ δυνατό Ατρόμητο όπου προπονητής είναι ο Ηρακλειώτης Λευτέρης Κοσμαδάκης.